Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή Rails of Music, σε άλλη μια συνέντευξη, μια πολύ καλή συνέντευξη εδώ με τα παιδιά εδώ από τα Γιάννα, τους Νηπήρια. Καλά το λέω το όνομα? Νεπέρια. Νεπέρια, όχι Νηπήρια. Λοιπόν, μια νέα μπάντα η οποία έχει πολλά να μας πει και πολλά να μας δείξει. Για να πάμε σιγά σιγά με τον... Είμαι ο Γιάννης, είμαι ο ρυθμικός κιθαρίστας της μπάντας. Ρυθμικός κιθαρίστας. Γιάννη, έτσι να πες μας λίγα πράγματα για σένα, είσαι από εδώ. Είμαι φοιτητής εδώ πέρα στα Γιάννη, την ίδια σχόλη με τον Γιώργο, τον έντερο κιθαρίστα. Και είμαι σε αυτή την μπάντα, ξέρω από την αρχή πάνω κάτω. Ωραία. Να καταλάβω, ας πούμε, ότι είστε μια παρέα παιδιών, έτσι, οι οποίοι γουστάρουν αυτό που κάνουν και θέλουν... Είμαστε ένα φίλοι, ξέρω εγώ, που πήγαμε να παίξουμε μουσική. Το παίζουμε μόνοι μας σπίτια. Αυτά είναι τα καλά. Ξεκινήσαμε τουλάχιστον και από και πέρα μετά αρχίζεις εξτέμους ή τι τέτοιο, να σκέφτεσαι. Έχετε βλέψει έτσι ώστε να κάνετε αυτό το οποίο ευχαριστείς τώρα να το κάνετε επαγγελματικά, να το κυνηγήσετε λίγο παραπέρα? Θα το θέλαμε, είναι αλήθεια. Εντάξει, βέβαια είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά από στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, σε μια μικρή πόλη αυτά, αλλά άμα έχουμε τη δυνατότητα, θα το θέλαμε να πάμε επαγγελματικά. Αυτό ξεκινάς, ξέρω εγώ. Σκέφτεσαι τις συναυλίες και αυτά. Ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον έτερο κιθαρίστα. Ρυθμικός, σολίστας, κιθαρίστας. Όλα τα καλά μαζί, δηλαδή, έτσι. Ό,τι μπορεί, έτσι. Θα σας πω τα ίδια με τον Γιάννη, καθώς ναι, Ελλάδα, ναι, μια μικρή πόλη. Βέβαια βοηθάει το διαδίκτυο, βοηθάνε όλα αυτά που έχουμε, τα καλούδια τη σήμερα ημέρα. Και από εκεί και πέρα, έχοντας η μπάντα βλέψεις για ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα τη φορά, βοηθάει. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι μπορούμε, παίρνουμε ό,τι μπορούμε από αυτό που μας δίνεται, προσπαθούμε όσο μπορούμε στα live, σε live εμφανίσεις, σε ηχογραφήσεις που θα κάνουμε είτε για το demo μας είτε για το CD μας και προχωράμε. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω και για την τοπική σκηνή. Να πω 2-3 πράγματα, μπορώ? Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές μπάντες εξελισσόμενες, από μαθητές έως φοιτητές και μεγαλύτερες ηλικίες, που τα παιδιά προσπαθούν και έχουν άρτιο επίπεδο και αξίζουν να προβληθούν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Αλλά να μιλήσουμε λίγο πρώτα απ' όλα για την Επέρεια. Είναι μια μπάντα η οποία έχει εδώ 2 χρόνια. Κοντά στα 2 χρόνια από όταν ξεκινήσαμε τις live εμφανίσεις. Έχουμε κάνει μια σειρά από live στα Γιάννενα κατά κύρια βάση. Και προσπαθούμε, ευελπιστούμε τώρα πια με το demo μας. Θα σας πω για αργότερα για το demo μας. Και το ίδιο demo είναι το demo. Πώς υπηρεστεί. Προσέλθετε. Προσπαθώντας να το προωθήσουμε πια, θα δοκιμάσουμε να βγούμε εκτός Ιωαννίνων, όπως και Άρτα και φυσικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όπου μπορέσουμε. Ακριβώς. Το ύφος της μπάντας ποιο είναι, σε τι θα μάλλον θα κατανόμαστε στην μπάντα? Λοιπόν, προφανώς όλες οι μπάντες έχουν περάσει από φάσεις. Οι δικές μας φάσεις είναι λίγες. Ξεκίνησε απλώς με πρότυπα σουηδικού και φιλανδικού και νορβηγικού, θα έλεγα, metal. Αλλά κατά κύρια βάση, επειδή πια έχουμε κύρια παρουσία τα γυναικεία φωνητικά, θα έλεγα πως κατατασσόμαστε στις female fronted metal bands. Οπότε τίνουμε και μας αρέσει, αν και δεν μας αρέσουν οι τίτλοι, δεν θα πούμε όχι σε αυτόν τον τίτλο. Και αν και μπορώ να πω ότι η μπάντα ξεκίνησε με death στοιχεία, θα μείνει αυτό στο χαρακτήρα της μπάντας, καθώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Και καλό είναι να το μπερδεύεις εκεί που φτάνει το μυαλό και το χέρι. Πειραματίζεις. Αυτό έχει σημασία, έτσι, γιατί εντάξει, είστε άτομα, θέλω να πιστεύω, με διαφορετικές μουσικές περιβολές ο καθένας και το ψάχνετε. Πολύ ωραία. Περάμε στο επόμενο μέλος της μπάντας. Σε εδώ το τιτανοτεράστιο φίλο με τους Lamb of God, Redneck. Yeah. Λοιπόν, πες μας λίγο το όνομά σου. Είσαι ο drummer, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο drummer. Έχω περίπου 1 χρόνο τώρα εδώ με τα παιδιά. Και είχα μπει στην μπάντα αρχικά ως former drummer. Και συνέχεια με δέχτηκαν ως κανονικό του drummer. Γενικά για μένα έχω τελειώσει φέτος στο σχολείο, τρίτο λύκειο. Αυτά. Θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό? Ναι, το κυνηγά. Θέλω να περάσω βασικά σε μια σχολή στην Αθήνα που βγαίνει με επαγγελματικό πτυχίο drummer. Και με τις μπάντες μου, ό,τι το καλύτερο μπορώ να κάνω. Και να το δώσω πιο επαγγελματικά γίνεται. Πολύ ωραία. Θέλεις να μας πεις λίγο
τα μέλη της μπάντας, είστε τρεις που είστε, είστε... είναι καινούργια τραγουδίστρια, νομίζω έχετε μια καινούργια τραγουδίστρια εδώ στην μπάντα. Παλιά μια προηγούμενη τραγουδίστρια, η οποία για κάποιους λόγους προσωπικούς αποχώρησε από την μπάντα. Τώρα έχουμε μια καινούργια delay που λέγεται η Μαρία. Αυτά, έχουμε τα του Λεωνίδα και ο Ηλίας ο μπαστής σας. Ο Ηλίας είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου. Αυτά λίγα πολλά. Στη μια full time μπάντα η οποία έτσι δίνει τον καλύτερο εαυτό της. Φαίνεται ότι είστε παιδιά που γουστάρετε αυτό που κάνετε και αυτό έχει, έτσι είναι το σημαντικότερο πάνω σε αυτή τη μουσική. Έχετε βγάλει εδώ το δεμάκι, θα το ξαναδείξουμε λίγο. Λοιπόν, με τρία κομματάκια, Shadows Surround Me, Sorrowful Scries, ναι, και Shattered Light. Μάλιστα. Τα κομμάτια είναι στο ύφος του σουηδικού και του φιλανδικού metal με γυναικεία φωνητικά. Ποιες είναι οι μπάντες, ποιες είναι οι επιρροές, έτσι, και σένα και τις μπάντες, και προσωπικά και τις μπάντες, έτσι ώστε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Κοιτά ήδη, πόσα περισσότερα γίνεται για να ευθύσω τα καλύτερα. Τώρα τις μπάντες είναι, μας έχουν συγκρίνει με έπικα, λίγο Nightwish, έχουμε γενικά διάφορες επιρροές. Αυτά λίγα πολλά. Ωραίος ο drummer, τον πάω.
Λοιπόν, από ό,τι διαβάσαμε και στο προηγούμενο τεύχος του Metal Hammer, του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και ένα σχετικό review, έτσι, με εσάς, το οποίο ήταν ένας καλός βαθμός, σχετικά καλά πράγματα. Πιστεύετε ότι αυτό σας βοηθάει, έτσι, σε ένα περιοδικό του βεληνικούς του Metal Hammer να προωθηθεί η μπάντα? Δηλαδή, έχετε άλλες προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να σας προωθήσουν, να ακούσουν τον demo σας? Σίγουρα είναι μια αναγνώριση, ξέρω εγώ, ότι βγήκαμε στο περιοδικό και μας δίνει και κουράγιο να συνεχίσουμε. Ήταν αρκετά καλή, ξέρω εγώ, η κριτική, και πιστεύουμε ότι ο κόσμος, ξέρω, που διαβάζει τη συγκεκριμένη στήλη θα μας έμαθει. Ήδη από τότε, ξέρω εγώ, έχουμε κάποια άτομα που επικοινωνήσανε για demo μαζί μας, οπότε σίγουρα βοήθησε αρκετά. Ξέρεις, μια μπάντα εδώ στην τοπική σκηνή, όπως μας είπε και ο έτερος κιθαρίστας φίλος μου, χρειάζεται, έτσι, μάλλον έχει ανάγκη την προσοχή των φορέων, τουλάχιστον. Εσύ. Αν όχι των, έτσι, εννοείται, των fans, αλλά των φορέων, τουλάχιστον να στηρίξει λίγο την τοπική σκηνή. Σίγουρα στήριξη χρειάζεται, γιατί άμα μου είναι κάτι, ξέρω εγώ, μόνο σου, θες, ξέρω, βοήθεια για να βρεις μέρη να παίξεις, να γίνουν live, να προωθηθεί γενικά η σκηνή. Οπότε, φορείς να πάρει τη βοήθειά τους. Από εκεί πέρα, κάνουμε, ξέρω, ό,τι μπορούμε, συνεννούν την μπάτζ μεταξύ τους και παλεύεται το πράγμα. Αυτό, σωστός. Λοιπόν, να περάσουμε εδώ στις τελευταίες ερωτήσεις, στην ψυχή εδώ και την καρδιά εδώ της μπάντας. Θέλω να μου πεις λίγο, έτσι, τους στίχους των τραγουδιών. Ποιος τους γράφει και αν επηρεάζεστε από τα δρόμενα ή από τη ζωή σας γενικότερα ώστε να γράφετε στίχους. Ωραίο θέμα, άγγιξες. Λοιπόν, οι στίχοι μοιράζονται. Γράφουν κατά κύρια βάση σχεδόν όσοι μπορούμε στην πάντα, σχεδόν όλοι, όποιος μπορεί κάθε φορά, δεν θα πούμε όχι, σε μια καλή ιδέα και σε μια καλή προσπάθεια. Οπότε μπορώ να πω ότι η στίχη είναι της μπάντας, πέρα από κάποια βοήθεια σε έναν παιδικό μας φίλο για δύο κομμάτια. Λοιπόν, η στίχη τώρα, προσπαθούμε πάντα αλληγορικά να αγγίζουμε τα προβλήματα του σήμερα και κάποια στιγμή θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στα προβλήματα του σήμερα, καθώς θα αυξηθούν τα προβλήματα του σήμερα. Προσπαθούμε να μιλάμε για τον άνθρωπο, όχι εντελώς ανθρωποκέντρικα, απλώς με την έννοια ότι ναι, είναι μια ελλιπής φύση, κάνει λάθη, υπάρχουν προβλήματα, τι κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να πετύχει, και από εκεί και πέρα διάφορα πράγματα όπως εσωτερικά. Αναζήτησης βάθος, λοιπόν, και αυτό είναι το καλύτερο. Πιστεύω ότι μετράει και είναι ένας τρόπος ο οποίος γουστάρουμε να προσεγγίζουμε αυτή τη μουσική. Αυτό. Έτσι, και αυτό έχει σημασία. Κάποιοι θα πούνε είναι ένα μέσο προώθησης και η στίχη. Η αλήθεια είναι πως αν γράψεις αυτό που πιστεύεις και γουστάρεις, νομίζω πως είσαι αληθινός. Οπότε αν το κάνεις αυτό, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να μην έχει και ο κόσμος να σου προσάψει κάτι. Αν και δεν είναι κακό, γιατί η κριτική πάντα καλό είναι. Έθιξα και αυτό το θέμα, συγγνώμη. Όχι, ούτε προς τη κριτική, αρκεί να είναι επικοδομητική κριτική. Και βελτιώνεσαι, και όλοι βελτιώνονται. Κανένας δεν είναι στάσιμος. Σωστός. Πολύ ωραία. Σωστός. Αποστόλης, έτσι, τελευταίος για την μπάντα σήμερα. Να μας πεις λίγο, Αποστόλη, έτσι, τι σκέφτεται να κάνει η μπάντα στο μέλλον, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της μπάντας και αν θέλεις δύο λόγια για την προσπάθεια που κάνουμε για την εκπομπή, πώς φαίνεται? Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ καλή προώθηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Όσον αφορά τώρα για την μπάντα, θα θέλαμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο. Γενικά, οποιοδήποτε μουσικό θα ήθελε να φτάσει σε ένα αξιόλογο επίπεδο, το οποίο θα αναδειχθεί ως μουσικός, ανάλογα και με το ταλέντο του. Έτσι και εμείς θέλουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο και αν με το καλό, να γίνουμε κι εμείς ένα γνωστό και αξιόλογη μπάντα. Έτσι. Πολύ σωστή προσέγγιση, πολύ ωραία παρέα παιδιών. Λοιπόν, αυτή ήταν η Νεπέρια, αυτό είναι το καινούριο τους demo. Keep it real. Κάνουμε και μια φόδο και βάλω στο ίντερνετ.
για την μακροήμερη, για την μακροήμερευση. Έφτασε ο Μάιος εμπρός βήματα. Κομμάρες να πετάξουμε γυμνές στην εξοχή. Μα τώρα που κοιτάζομαι μπροστά στον καθρέφτη, βλέπω κάτι τραγικό, το ηθικό μου πέφτει. Κάπου τα είχα δει, θυμάμαι με σουσάμι. Ήτανε στο φούρνο, τα πουλούσαν με χεδράμι. Λαχτάριστα ψωμάκια, ζεστά και τραγανά. Μα πάνω στην κορμάρα μου φαντάζαν τραγικά. Για να γλιτώσω, φίλε, από αυτό το πανικό. Ξανά στο γυμναστήριο, σε πρόγραμμα χορμό. Όταν μπήκα μέσα με ύφος Ηρακλή και με το μαλλί του Βιβιάδη με κακλή. Τα άτομα τα παίξαν, τα άτομα ψαρώσαν και αμέσως πιο πολλά βάρη τα σηκώσαν. Γιατί ήμουν ένας φίχτης, νιτζάτος τρομερός. Το γυμναστήριο είναι ένας χώρος ιερός. Η γυμναστρία σαν είτε, η σούπερ υπερδόμενα.